απευθύνοντας κάλεσμα στο λαό της Κρήτης να συμμετάσχει ενεργά στην πορεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε από το Κολυμπάρι τη διήμερη περιοδία του στο νησί. Να συναντήσουμε αυτόν τον κόσμο και να του πούμε ότι κοίτα να δεις, εμείς δεν θέλουμε απλά να είσαι ψηφοφόρος και χειροκροτητής στις συγκεντρώσεις. Θέλουμε να μοιραστούμε την ευθύνη, να συγκροτήσουμε μια μεγάλη πλειοψηφική, μια μεγάλη παράταξη της προόδου, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη, τους πρώην υπουργούς Ανδρέα Ξανθό και Γιώργο Σταθάκη και τοπικά στελέχη, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στους πολίτες λέγοντας ότι στόχος είναι τα μέλη του νέου ΣΥΡΙΖΑ να έχουν δικαίωμα στις αποφάσεις. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη καμπάνια να συναντήσουμε τον κόσμο που 8 χρόνια τώρα μας στηρίζει, δίνει τις μάχες στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, μάχες πολλές φορές ιστορικής σημασίας, με νίκες μεγάλες και με ήττες. Έτσι είναι η ζωή, έχει και νίκες, έχει και ήττες, έχει και ανηφόρες, έχει και κατηφόρες. Σε χαλαρή διάθεση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε σύντομο διάλογο με τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη. Στις προηγούμενες εκλογές πόσο πήρες? 62. Και τώρα 62 συνέχεια. Από 62-65. Άρα κάτι έγινε αυτή τη στιγμή. Δημοκρατία στην παράταξη. 3%. Δημοκρατία στην παράταξη. Ήρθατε, περάστε. Είσαι εδώ από κάποιες μιλήσατε. Επόμενος σταθμός της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα ήταν η Μουρνιές, γενέτειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επισκέπτεται το σπίτι που γεννήθηκε ο Εθνάρχης. Νωρίτερα συνομίλησε με μαθητές σχολείων της περιοχής. Σαν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας σας καλωσορίζω, ιδιαίτερα στον χώρο που έχει γεννηθεί ο Βενιζέλος. Στόχος μας δεν είναι η ανακατάληψη της εξουσίας, αλλά μια αδιαμεσολάβητη εκπροσώπηση και επαφή με τους πολίτες, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Κρήτη. Διότι η Κρήτη απέδειξε στις δύσκολες στιγμές, στις δύσκολες εποχές, αλλά και σήμερα, ότι είναι ένα κάστρο δημοκρατίας. Είναι ένα κάστρο της προόδου. Και ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη, τη στιγμή της ήττας, η Κρήτη ήταν κάστρο απόρθητο και μας έδωσε πρωτιά. Μιλώντας στην πλατεία των Μουρνιών, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί στοχευμένα μεροληπτική οικονομική πολιτική για την ελίτ και όχι για τη μεσαία τάξη, που όπως είπε αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Φωτογραφικές διατάξεις για επιδοτήσεις σε ημέτερους και σε διαπλεκόμενους επιχειρηματίες μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο και μια βαθιά επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, μια βαθιά επίθεση στις κατακτήσεις που κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμείνθηκε των πολιτικών του αποφάσεων για τη Συμφωνία των Σκοπίων, υπογραμμίζοντας πως δίνει τη δυνατότητα σταθερότητα στην περιοχή. Και δίνει τη δυνατότητα σήμερα που η Τουρκία επιτίθεται στη Συρία και βρίσκεται με πολεμικά πλοία γύρω-τριγύρω από την Κύπρο. Πάνω από 20 πολεμικά πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και κάνουν γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δίνει τη δυνατότητα τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη να επιτηρούν τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και όχι τα τουρκικά όπως είχε αποφασιστεί πριν γίνει αυτή η συμφωνία. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα στα Χανιά, το Καψοδάσος Φακίων. Αύριο ολοκληρώνει την περιοδία του στη Δυτική Κρήτη, επισκεπτόμενος το Ρέθυμνο.